ως τον εχμαλό τον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπερασπιστής. Ασθενούν τον ιατρός, βασιλέον υπερμαχός, τροπεοφόρε μεγαλομάρτης Γεώργιε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ο βίος και τα θαύματα του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου από τους διαφόρους μεγαλομάρτυρες της Ορθοδόξου Πίστεως, ο Άγιος Γεώργιος ξεχωρίζει ασφαλώς με την δυνατή του προσωπικότητα, την παραδειγματική του ζωή, την ασάλευτη πίστη του στην διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τέλος με το μαρτύριό του για την πίστη του σε αυτήν. Γιατί πραγματικά, ενώ κατήχε μία λαμπρή θέση στο Ρωμαϊκό στρατό της εποχής του, νέος καθώς ήταν, ωραίος, πλούσιος, με λαμπρό μέλλον, επροτίμησε μόνος του από πολλούς άλλους κρυπτοχριστιανούς του Ρωμαϊκού στρατού της τότε εποχής να τα ψηφίσει όλα αυτά και να τολμήσει να διαμαρτυρηθεί με παρησία στον αυτοκράτορα και κύριό του Διοκλητιανό για τους άδικους διωγμούς κατά των χριστιανών που είχε διατάξει τότε. Παρόλο ότι ο Γεώργιος ήξερε πολύ καλά ότι με τη στάση του αυτή όχι μόνο θα έχανε όλα τα προνόμια του και τα αγαθά, αλλά θα προκαλούσε και το βέβαιο θάνατό του, εν δεν δίστασε να διακηρύξει με θάρρος την πίστη του στην ορθόδοξη πίστη. Υπερασπίζοντας τους καταδιωγμένους αδελφούς του στην συνέλευση των αξιωματούχων του κράτους του, που επροκάλεσεν ο Διοκλητιανός για να πάρουν αποφάσεις για τον εξοντοτικό διωγμό των χριστιανών. Ολόκληρη η σύντομη επίγεια ζωή του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου είναι ένα υπόδειγμα σταθερότητας στις αρχές του, καλοσύνης και φιλαλληλίας, θυσίας και ανεξικακίας. Και για όλα αυτά η Εκκλησία μας τον κατέταξε στην πρώτη σειρά των μαρτύρων της, εορτάζοντας την Ιερά Μνήμη του στις 23 Απριλίου κάθε χρόνο. Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε στην Καπαδοκία της Μικράς Ασίας. Ο πατέρας του ονομαζόταν Γερόντιος και η μητέρα του Πολυχρονία. Έζησε κατά τα τέλη του Τρίτου αρχές του Τετάρτου αιώνα, όταν στη Ρώμη βασίλευαν οι αυτοκράτορες Διοκλητιανός και Μαξιμιανός. Ήταν απόγονος ευγενούς και πλουσιωτάτης οικογενείας. Η μητέρα του Πολυχρονία ήταν επίσης από πλουσιότατη οικογένεια της Λίδας της Παλαιστίνης. Οι γονείς του Γερόντιος και Πολυχρονία ήσαν χριστιανοί και όταν ο Γεώργιος ήταν δέκα ετών είδε τον πατέρα του τον Γερόντιο ο οποίος ήταν και αυτός αξιωματούχος του Ρωμαϊκού στρατού να συλλαμβάνεται και να καταδικάζεται εις θάνατον, επειδή δεν θέλησε να απαρνηθεί την πίστη του Ιησού Χριστού. Ο μαρτυρικός αυτός θάνατος του πατέρα του έκανε βαθιά εντύπωση στο μικρό Γεώργιο και του δυνάμωσε την πίστη του στο Χριστό. Επειδή μετά από τον θάνατο του πατέρα του δεν μπορούσαν να ζήσουν πλέον στην Καπαδοκία, η μητέρα του πήρε το παιδί της και πήγαν στην λίδα της Παλαιστίνης, όπου εκεί είχε τα κτήματά της και εκεί αφοσιώθηκε στην χριστιανική ανατροφή του ιού της. Έτσι ο Γεώργιος έγινε νέος, υποδειγματικός και τίμιος και ευσεβής. Αργότερα κατετάγει στον Ρωμαϊκό στρατό και με τα πνευματικά του προσόντα, και τα σωματικά του χαρίσματα δεν άργησε να γίνει σημεοφόρος. Σε λίγο η μητέρα του Πολυχρονία εκοιμήθη. Και ακριβώς αυτήν την εποχή ο Γεώργιος έλαβε μέρος σε μία εκστρατεία εναντίον των Περσών, κατά την οποία έδειξε διαγωγή και θάρρος απαράμιλο, ώστε με αλεπάλληλες προαγωγές να φτάσει και στο αξίωμα του Χιλιάρχου και του Κόμητος. Όταν επέστρεψε από την εκστρατεία εκείνη ο Γεώργιος, αποφάσισε να περάσει από την Καπαδοκία για να προσκυνήσει τον τάφο του πατέρα του, του μάρτυρος Γεροντίου. Περνώντας λοιπόν από την αλλαγία της επαρχίας Αταλίας της Μικράς Ασίας, έκανε το περίφημο θαύμα που τον έκανε ξακουστό στην Ανατολή. Εκεί βασίλευε τα χρόνια εκείνα ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας Σίλβιος. Κοντά στην Αλλαγία ήταν μία λίμνη, από όπου καθημερινά έβγαινε ένας δράκοντας, αρπάζοντας και καταβροχθίζοντας ό,τι έβρισκε μπροστά του, ζώα και ανθρώπους. Ο κόσμος της περιοχής είχε φτάσει σε απελπιστική κατάσταση. Γι' αυτό και ο Σίλβιος αποφάσισε με πολυάριθμο στρατό να εκστρατεύσει προς εξόντωση του θηρίου αλλά απέτυχε. Και επειδή ο λαός ήσαν δολολάτρε και πίστευαν ίσως ότι ο δράκοντας ήταν κάποιος ψευτοθεός, δυσαρεστημένος που τους τιμωρούσε, συμφώνησαν με την απόφαση του ηγεμόνος Σιλβίου να δίνει κάθε οικογενειάρχης διακληρώσεως ένα παιδί στον δράκοντα για να το τρώει. Ήρθε όμως κάποτε και η σειρά του ηγεμόνα να δώσει την μοναχοκόρη του και η απελπισία του ήταν απερίγραπτη. Και ενώ η δυστυχισμένη βασιλοπούλα περίμενε με τον τρόμο στην καρδιά της το τέλος της, παρουσιάστηκε μπροστά της ο μεγαλομάρτης Γεώργιος, που περνούσε την ημέρα εκείνη πηγαίνοντας προς την Καπαδοκία. Την βλέπει που κλαίει και την ρωτάει ευγενικά «Γιατί κάθεσαι μόνη σου εδώ και κλαίς κοπέλα μου» «Σε λίγο θα πεθάνω κύριέ μου» «Και αν αγαπάς την ζωή σου φύγε και εσύ γρήγορα σε παρακαλώ» «Μα τι συμβαίνει πες μου σε παρακαλώ και ίσως μπορέσω να σε βοηθήσω» Η κοπέλα τότε του διηγήθηκε τα πάντα. Ο Άγιος Γεώργιος προσευχήθηκε στον Κύριο ημών σου Χριστό και τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει να σκοτώσει το θηρίο. Και καθώς ο δράκοντας φάνηκε σε λίγο έτοιμος να καταβροχθήσει την βασιλοπούλα, ο Γεώργιος ορθώθηκε μπροστά της, κάνοντας το σημείο του τιμίου σταυρού. Και ο φοβερός εκείνος δράκοντας έπεσε στα πόδια του αλόγου και κυλιόταν μουγκρίζοντας. Ο Άγιος τότε τον έδεσε με την ζώνη της βασιλοπούλας, και τον έσυρε στην πόλη όπου μπροστά στον κατάπληκτο λαό και τον ηγεμόνα του τον σκότωσε βυθίζοντας το δόρυ στο στόμα του θηρίου και όλοι δόξασαν τον Θεό του Γεωργίου που τον βοήθησε να νικήσει το θηρίο και ο ηγεμόνας, η κόρη του, πολλοί άρχοντες και λαός έγιναν χριστιανοί. Από τότε στις διάφορες εικόνες παριστάνουν τον Άγιο Γεώργιο ως έφυπο να σκοτώνει με το δόρι του τον φτερωτό εκείνο δράκοντα. Μετά τον φόνο του δράκοντα, ο Γεώργιος επέστρεψε στην νικομίδια της Μικράς Ασίας, όπου ήταν η έδρα του αυτοκράτορος Διοκλητιανού τότε. Εκεί κάλεσε ο Διοκλητιανός τους Ρωμαίους άρχοντες και διοικητές της Μικράς Ασίας για να συσκεφθούν και να σταματήσουν την παρακμή της αυτοκρατορίας που είχε αρχίσει να αναφαίνεται και τότε βρήκαν την ευκαιρία οι εχθροί του χριστιανισμού να κατηγορήσουν τους χριστιανούς ότι δήθεν αυτοί έφτεγαν για την κατάπτωση του κράτους. Και ο αυτοκράτορ εξέδωσε διατάγματα και έδωσε οδηγίες ώστε να εξολοθρευθούν όλοι οι χριστιανοί. Μα σε όσα μαρτύρια κι αν τους υπέβαλαν, οι χριστιανοί δεν απειρνούντο την πίστη τους, προτιμώντα τον θάνατο». Τότε ο Διοκλητιανός κάλεσε σε νέα σύσκεψη τους άρχοντες για να αποφασίσουν ποιος θα ήταν ο καταλληλότερος τρόπος για να εξαφανιστεί εντελώς η νέα θρησκεία. Αυτό δεν ήταν εύκολο, γιατί κανείς δεν ήξερε ποιοι ήσαν και ποιοι δεν ήσαν χριστιανοί. Έτσι δεν εγνώριζαν ούτε ο αυτοκράτορας, ούτε οι άλλοι ότι και ο Γεώργιος που θα έπαιρνε μέρος στη νέα αυτή σύσκεψη ότι ήταν χριστιανός. Μα ο Γεώργιος είχε πια αποφασίσει να υπερασπιστεί την πίστη του φανερά και πριν από την σύσκεψη πούλησε την τεράστια περιουσία του και την μοίρασε στους πτωχούς, απελευθέρωσε τους δούλους του και ήταν πια έτοιμος για τον μεγάλο αγώνα. Έτσι όταν άρχισε η σύσκεψη ζήτησε την άδεια και είπε « «Μεγαλειότατε, νομίζω πως η διωγμοί κατά των χριστιανών είναι πολύ άδικη και πρέπει να πάψουν. Οι χριστιανοί είναι οι πιο νομοταγείς πολίτες και δεν πρέπει να είμαστε σκληροί σε αυτούς». Κατάπληκτοι άκουσαν οι άρχοντες και ο Διοκλητιανός ρώτησε «Μήπως είσαι και εσύ χριστιανός» και ο Γεώργιος απάντησε με θάρρος «Ναι» πιστεύω στον ένα και μόνο Θεό και στον Υιόν Του τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο Γεώργιος ήξερε πως μετά την ομολογία του αυτή τον περίμεναν βασανιστήρια και θάνατος. Μα τίποτε δεν μπορούσε να τον εμποδίσει να υπερασπιστεί την πίστη του στον Ιησού Χριστό. Ο Διοκλητιανός μεταχειρίστηκε και συμβουλές και απειλές για να κάνει τον Γεώργιο να απαρνηθεί την πίστη του αλλά «Ισμάτιν» και έτσι λοιπόν τα βασανιστήρια άρχισαν. Έδεσαν τον Άγιο Γεώργιο σε ένα ξύλο και τον χτυπούσαν με ένα κοντάρι στην κοιλιά. Ύστερα τον έδεσαν και τον έριξαν στην φυλακή. Εκεί τον ξάπλωσαν ανάσκελα και του έδεσαν τα πόδια σφιχτά σε ένα ξύλο και έβαλαν επάνω στο στήθος του μία τεράστια βαριά πέτρα». Την επομένη πάλι προσπάθησε ο Διοκλητιανός να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη του και όταν είδε ότι έχανε τα λόγια του, διέταξε να τον υποβάλουν στο φρικτό μαρτύριο του τροχού. Τον έδεσαν σε ένα μεγάλο τροχό, ο οποίος γύριζε γρήγορα και όταν το σώμα περνούσε από το κάτω μέρος, καταξεσχίζονταν από κοφτερά μαχαίρια και μητερά καρφιά, τα οποία ήσαν στερεωμένα σε σανίδες κάτω στο έδαφος. Μα τότε παρουσιάστηκε στον Άγιο Γεώργιο άγγελος Κυρίου και τον ελευθέρωσε από το μαρτύριο και του γιατρέψε τις πληγές και έτσι σε λίγη ώρα παρουσιάστηκε γερός και υγιής στον αυτοκράτορα και τους αυλικούς του και του ζήτησε να πάψει τους διωγμούς κατά των χριστιανών. Μα ο Διοκλητιανός εξεμάνει και τότε είδε τους χιλιάρχους Ανατόλιο και Πρωτολέοντα να ομολογούν και αυτοί την πίστη τους στον Ιησού Χριστό μετά από το θαύμα που είδαν και τότε οι αγγελιοφόροι που έφτασαν του είπαν ότι και άλλοι αξιωματικοί και πολίτες πίστεψαν στον Χριστό ύστερα από αυτό το μεγάλο θαύμα. Ο Διοκλητιανός τότε διέταξε να συλλάβουν τους χιλιάρχους Ανατόλιο και Πρωτολέοντα μαζί με τους άλλους αξιωματικούς, στρατιώτες και πολίτες που πίστεψαν στο Χριστό και να τους θανατώσουν. Μα ο θυμός του Διοκλητιανού ξέσπασε στον Γεώργιο. Διέταξε και τον έριξαν σε έναν λάκο με ασβέστη για να βρουν έτσι τα κόκαλά του μόνο. Μα οι στρατιώτες και ο κόσμος που είχε ακολουθήσει, κατάπληκτοι μπροστά στον ολοζώντανο και γερό Γεώργιο που βρήκαν, έπεσαν στα γόνατα και δόξασαν τον Θεό των Χριστιανών. Τον άφησαν τον Άγιο Γεώργιο τρεις ημέρες και τρεις νύχτες μέσα στον λάκο με τον ασβέστη. Κι όμως ο Θεός τον διεφύλαξε και δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Τότε ο Διοκλητιανός πήρε την γυναίκα του Αλεξάνδρα και πήγαν στον λάκο με τον ασβέστη, όπου είδαν και αυτοί τον Γεώργιο ολοζώντανο και υγιέστατο, και ήταν όρθιος μέσα στον λάκο με τα χέρια υψωμένα και προσευχόταν προς τον Χριστό. Ο Διοκλητιανός, ταραγμένος αλλά αδιόρθωτος, διέταξε νέα βασανιστήρια για το Γεώργιο, μα τότε επενέβη η βασίλισσα Αλεξάνδρα, η οποία ήταν κι αυτή πιστή στον Κύριο Ιησού Χριστό και βλέποντας το θαύμα της σωτηρίας του Αγίου Γεωργίου, πίστεψε ακόμη πιο πολύ στον Χριστό σηκώθηκε από τη θέση της και μπροστά σε όλους τους άρχοντες και το λαό διακήρυξε την πίστη της στον αληθινό Θεό και ζήτησε την κατάπαυση των διωγμών κατά των πιστών. Ο Διοκλητιανός βρέθηκε σε δύσκολη θέση και για να σώσει το γόητρό του διέταξε την φυλάκιση της βασίλισσας. Φθάνοντας στην φυλακή της η βασίλισσα, προσευχήθηκε στον Κύριο Ιησού Χριστό να την συγχωρήσει που τόσο καιρό παρακολουθούσε απαθής τα μαρτύρια των χριστιανών και να μην επιτρέψει να βάψει ο άντρας της στα χέρια του με το αίμα της γυναίκας του, αλλά παρακάλεσε να παραλάβει ο Χριστός την ψυχή της μέσα από τη φυλακή. Πράγματι, την ημέρα που επρόκειτο να αποκεφαλιστεί ο Γεώργιος, η βασίλισσα Αλεξάνδρα είχε παραδώσει το πνεύμα της και την βρήκαν και κοιμημένη μέσα στην φυλακή της. Μα η οργή του αυτοκράτορα δεν ξέσπασε ολόκληρη. Θεωρώντας τον Γεώργιο υπέτειο για το επεισόδιο της συζύγου του, διέταξε να βάλουν στην φωτιά σιδερένια παπούτσια, ώσπου να κοκκινήσουν και να αναγκάσουν τον Άγιο να τα φορέσει και να τρέξει με αυτά μα και πάλι η πίστη του έσωσε τον Γεώργιο. Προσευχήθηκε στον Θεό και ζήτησε τη βοήθειά του και τότε έγινε το θαύμα. Φορώντας τα πυρακτωμένα παπούτσια ο Άγιος Γεώργιος άρχισε να τρέχει χωρίς να παθαίνει τίποτε. Ο Διοκλητιανός, η ακολουθία του και ο λαός τα έχασαν πάλι μπροστά σε αυτό το θαύμα, μα ο Αυτοκράτορας, αρνήθηκε και πάλι να πιστέψει και σε αυτό το δείγμα της θεία Δυνάμεως και διέταξε τότε να οδηγήσουν τον Άγιο Γεώργιο στις φυλακές. Την επομένη ο αιμοσταγής τύρανος κάλεσε και πάλι μπροστά του τον Άγιο και προσπάθησε να τον πείσει να παρετηθεί από την πίστη του για να γλιτώσει και από τα άλλα βασανιστήρια. Μα ο Άγιος Γεώργιος Ακλόνητος του είπε « δεν πρόκειται αυτοκράτορ να απαρνηθώ την πίστη μου. Όλοι σας με καταδικάσατε σε θάνατο με τα πιο σκληρά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Κι όμως με βλέπετε μπροστά σας γερό και υγιή. Κι όμως δεν θέλετε να πιστέψετε πως ο Χριστός είναι τόσο πολύ πιο δυνατός από ότι εσείς. Είμαι λοιπόν έτοιμος να υποστώ και όσα άλλα βασανιστήρια θελήσετε. Σας λέγω όμως και πάλι πως τίποτε δεν πρόκειται να επιτύχετε βασανίζοντας και θανατώνοντας αθώους χριστιανούς. Τον σκληρό αυτοκράτορα κυρίευσε τρομερός θυμός σε αυτά τα λόγια και διέταξε να δίρουν τον Άγιο πολύ σκληρά. Και ο Άγιος υπέφερε τα πάντα με θάρρος και υπομονή και ούτε ένα παράπονο ούτε δεν βγήκε από τα χείλη του». Οι στρατιώτες κουράστηκαν να δέρνουν και ο Διοκλητιανός έμεινε κατάπληκτος από την γενναιότητα του αξιωματικού του και θέλοντας να μην τον χάσει από το στράτευμα, προσπάθησε και πάλι να τον πείσει με μαλακά λόγια. «Γιατί δείχνει τόσο πείσμα και από ψευτοφιλοτιμία στερείς τον εαυτό σου από τα αγαθά της ζωής, γιατί καταστρέφεις έτσι τον εαυτό σου με την ανυπακοή σου» Και ο Άγιος του απήντησε «Μακάρι να δίνατε πίστη στα λόγια μου και να πιστεύατε στον αληθινό Θεό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και δίνει σε όσους τον ακολουθούν την αληθινή και αιώνια ζωή». Μα τίποτε δεν μπορούσε να διορθώσει τον άπιστο και σκληρό αυτοκράτορα. Τότε ο ιδιαίτερος σύμβουλος του Διοκλητιανού Μαγνέντιος σηκώθηκε από την θέση του και ζητώντας την άδεια του αυτοκράτορος πλησίασε τον Άγιο και του είπε «Αν θέλεις Γεώργιε να πιστέψουμε στον Θεό σου ανάστησε έναν από αυτούς που θανατώθηκαν σήμερα. Αν το κατορθώσεις αυτό θα πιστέψουμε και εμείς στο Θεό σου». Εκεί κοντά βρίσκονταν πραγματικά μερικά σώματα εκείνων που είχαν θανατωθεί την ίδια ημέρα γιατί δεν θέλησαν να απαρνηθούν τον Χριστό. Τότε ο Άγιος γονάτισε, προσευχήθηκε θερμά στον Θεό του, παρακαλώντας τον να εισακούσει την δέησή του, για να μην βρίσκουν πια οι διώκτες του καμία δικαιολογία για την απιστία τους. Και όταν σηκώθηκε, με την ψυχή γεμάτη πίστη, πλησίασε έναν από τους νεκρούς, έκανε το σημείο του σταυρού και με δυνατή φωνή είπε «Εις όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σήκω επάνω». Ο Διοκλητιανός, ο Μαγνέντιος και οι άλλοι αυλικοί παρακολουθούσαν με ηρωνία τον Άγιο και όταν είδαν τον νεκρό να σηκώνεται έμειναν ο σαν απολυθωμένοι. Ύστερα από αυτό ο Διοκλητιανός διέταξε να μεταφέρουν πάλι στην φυλακή τον Άγιο. Την άλλη ημέρα έφεραν πάλι τον Γεώργιο μπροστά στον Διοκλητιανό. Συγχρόνως όμως είχε έλθει και ο μάγος Αθανάσιος, κρατώντας στα χέρια του δύο πύληνα δοχεία, που είχαν μέσα το ένα κάποιο φοβερό δηλητήριο και το άλλο ένα μαγικό πιωτό. Τότε ο μάγος είπε στον αυτοκράτορα «Όρισε εσύ βασιλιά μου τι θέλεις, θέλεις να τον κάνω να υποταχθεί στο πρόσταγμά σου» ή θέλεις να τον θανατώσω αμέσως». «Θέλω το πρώτο», αποκρίθηκε ο Διοκλητιανός. Ο Αθανάσιος έδωσε τότε στον Γεώργιο να πιει από το μαγικό πιωτό. Ο Άγιος κάνοντας μία θερμή προσευχή, ήπιε αμέσως το ποτό χωρίς να διστάσει καθόλου, αλλά δεν έπαθε κανένα κακό. Όπως είχε πει και ο Χριστός, ότι αυτοί που θα με πιστέψουν θα κάνουν πολλά θαύματα. Θα περπατήσουν επάνω σε σκορπιούς και φίδια, θα εκβάλουν δαιμόνια και επίσης εάν πιούν κάτι θανάσιμο, εάν πιούν δηλητήριο, δεν θα τους βλάψει. Και ο Άγιος Γεώργιος έκανε το σταυρό του, σταύρωσε και το δοχείο που είχε μέσα το δηλητήριο και έτσι δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Ο Διοκλητιανός τότε έξω φρενών από τον θυμό του είδε ότι το μαγικό πιωτό δεν ενήργησε και διέταξε τότε τον μάγο Αθανάσιο να του δώσει να πιει το ισχυρό δηλητήριο, το φαρμάκι. Ο Άγιος το ήπια και αυτό χωρίς να διστάσει, μα και πάλι δεν έπαθε τίποτε. Όλοι οι παρευρισκόμενοι παραξενεύτηκαν πολύ και περισσότερο από όλους ο μάγος ο οποίος ήξερε πόσο φοβερή δύναμη είχε το δηλητήριό του, διότι και τα δύο πιωτά τα είχε φτιάξει με την βοήθεια του σατανά. Το θαύμα αυτό αναστάτωσε τον μάγο Αθανάσιο και κατάλαβε αμέσως ότι ο νεαρός αυτός χριστιανός είχε μία δύναμη αληθινά θαυματουργική. Και τότε έγινε κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Ο μάγος πλησίασε με συγκίνηση και ταπείνωση τον Γεώργιο και άρχισε να του εκφράζει με θερμά λόγια όλο το θαυμασμό του και την ευγνωμοσύνη του, γιατί έγινε αιτία να γνωρίσει και αυτός την ύπαρξη και την δύναμη του αληθινού Θεού. Εγύρισε τότε ο μάγος στον αυτοκράτορα και με σταθερή και αποφασιστική φωνή του είπε «Ο Θεός του Γεωργίου είναι ο αληθινός Θεός. Ομολογώ και εγώ μπροστά σε όλους σας» ότι από τούτη τη στιγμή είμαι χριστιανός. Αλλά ο μάγος Αθανάσιος δεν ήταν ο μόνος που επηρεάστηκε τόσο πολύ από το θαύμα εκείνο. Πολλοί από το συγκεντρωμένο πλήθος εφώναξαν το ίδιο. Αγριεμένος τότε ο πισματάρης Διοκλητιανός διέταξε να αποκεφαλίσουν τον πρώην μάγο και νυν μετανοημένο Αθανάσιο καθώς επίσης και τον νεκρό που είχε αναστήσει ο Άγιος Γεώργιος και όλους τους άλλους που είχαν ομολογήσει την πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Και οι νέοι αυτοί μάρτυρες του Χριστού θυσιάστηκαν πρόθυμα, διακηρύσσοντας μεγαλόφωνα την πίστη τους στον Χριστό. Ο μεγαλομάρτης Γεώργιος μεταφέρθηκε και πάλι στην φυλακή. Όλα όμως τα θαύματα που είχε κάνει ως τότε, Είχαν αναστατώσει ολόκληρη την πολιτεία. Πλήθη ολόκληρα επισκέπτονταν τη φυλακή ζητώντας να δουν τον Άγιο. Και δεν έτρεχαν μόνο χριστιανοί αλλά και οι που ήθελαν να δουν με τα μάτια τους τον μάρτυρα αυτό. Ο Διοκλητιανός μαθαίνοντας τη στάση αυτή του λαού διέταξε να απαγορευτεί αυστηρά στον καθένα να πλησιάσει στην φυλακή. Μα κανεί δεν μπορούσε να συγκρατήσει το λαό και υπήρχε φόβος μήπως εκραγεί καμία στάση. Ο Μαγνέντιος τότε συμβούλεψε τον αυτοκράτορα να παρακαλέσει για τελευταία φορά τον Άγιο Γεώργιο κάνοντας μία ίστατη απόπειρα για να τον καταφέρει να αλλάξει γνώμη. Είχε απελπιστεί πια πως θα τον κατάφερνε με απειλές και βασανιστήρια που δεν είχαν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Μεταχειρίστηκε λοιπόν τώρα λόγια κολακευτικά, μαλακά και του έδωσε άφθονες υποσχέσεις, ορκιζόμενος πως θα τον γεμίσει βασιλικές τιμές και δόξες και τέλος τον εξόρκησε να λυπηθεί τα νιάτα του και την ομορφιά του. Και δικαιολογούμενος γιατί του φέρθηκε ως τώρα τόσο σκληρά, του είπε «Βλέπεις πως δεν σε διατάζω πια σαν αυτοκράτορά σου, αλλά σε παρακαλώ» μην περιφρονείς τη συμπάθεια που σου δείχνω. Έχω εκτεθεί φοβερά στους αυλικούς μου και σε όλο μου το λαό. Αν εξακολουθήσεις να επιμένεις στην πίστη σου, θα μετανοήσεις, αλλά θα είναι πια πολύ αργά για σένα. Αυτά είχα να σου πω γιατί σε συμπαθώ ιδιαίτερος. Ο Γεώργιος τότε φαινομενικά φάνηκε σαν να μεταπίστηκε και αφού σκέφτηκε λιγάκι του αποκρίθηκε. «Αφού επιμένεις τόσο, βασιλιά μου, ας πάμε στους θεούς σου». Ο Διοκλητιανός παραξενεύτηκε στην αρχή, ύστερα όμως χάρηκε πολύ, γιατί πίστεψε πως επιτέλους ο Γεώργιος είχε αλλάξει γνώμη και ότι θα ασπαζόταν την ψευτοθρησκεία των ιδόλων. Αλλά και οι άλλοι άρχοντες που ήσαν παρόντες, χάρηκαν κι αυτοί πολύ και μόνο ελάχιστοι από αυτούς στενοχωρήθηκαν γιατί νόμιζαν ότι πιστεύοντας ο Γεώργιος στους ψευτοθεούς τους, θα έπαιρνε από τον αυτοκράτορα μεγαλύτερες τιμές και δόξες από αυτούς. Το γεγονός διαδόθηκε αστραπιαία σε ολόκληρη την πόλη και πολλή κόσμος έτρεξε στο ναό του ψευτοθεού Απόλλωνος για να διαπιστώσει με τα ίδια του τα μάτια την απροσδόκητη αλλαγή του νεαρού χριστιανού. Σε λίγη ώρα η αυλή του ιδολολατρικού ναού είχε γεμίσει από πλήθη κόσμου, από άρχοντες και στρατηγούς και ειδωλολάτρες ιερείς, που άρχισαν να ετοιμάζουν με προθυμία όλα τα απαιτούμενα για την θυσία που επρόκειτο να προσφέρει ο Γεώργιος στον Απόλλωνα. Σε λίγο έφεραν και τον ίδιο. Ο Μεγαλομάρτης στάθηκε για μία στιγμή ενώ τα μάτια όλου του πλήθους ήταν καρφωμένα στο αγγελόμορφο πρόσωπό του. Δεν ακουγόταν κανένας ψήθυρο. Ο ίδιος ο Διοκλητιανός εθαύμαζε την αρενοπή κορμοστασιά του Γεωργίου. Εκείνος όμως, χωρίς να δίνει προσοχή στον γενικό θαυμασμό και στην περιέργεια του πλήθους, προχώρησε με σταθερό βήμα προς το άγαλμα του Απόλλωνος. Το κοίταξε και είπε « είσαι Θεός εσύ και πρέπει να σε λατρεύουν οι άνθρωποι. Έχεις την αξίωση να σου προσφέρω και εγώ θυσία. Τότε σαν από ένα αόρατο πνεύμα που θα πως σε φόλιαζε μέσα στο άγαλμα, μία φωνή από κοσμή είπε «Δεν είμαι εγώ Θεός, ούτε και κανένας άλλος από μας είναι τέτοιος. Μόνον Αυτόν που πιστεύεις εσύ, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αφού είναι έτσι, αποκρίθηκε ο Άγιος, «Γιατί πλανεύετε τον κόσμο και τον κάνετε να σας λατρεύει για Θεούς και πώς τολμάτε να μένετε εδώ που βρίσκομαι εγώ ο δούλος του αληθινού Θεού». Και λέγοντας αυτά ο Άγιος Γεώργιος έκανε το σημείο του Σταυρού. Μία βουή μεγάλη, μία ταραχή και ένας θρήνος ακούστηκε τότε από όλα τα αγάλματα και πολλά από αυτά έπεσαν κάτω και έγιναν χίλια κομμάτια. Ο Διοκλητιανός μπρος σε αυτό το αναπάντεχο έμεινε σαν κεραυνόπληκτος. Έριξε στον Γεώργιο μία ματιά γεμάτη μίσος και του είπε «Αυτή λοιπόν ήταν η θυσία που ήθελες να προσφέρεις στους θεούς μου. Αλήθεια φαίνεται πως τρελάθηκες, αν νομίζεις πως θα μείνεις απλήρωτος για το θράσο σου» είσαι πολύ γελασμένος αν πιστεύεις πως θα σε αφήσω να αποδοπατάς τα ιερά και τα όσια της θρησκείας μας, τώρα θα αποκεφαλιστείς. Ο Γεώργιος τότε γαλήνιος αλλά και θαραλέος θέλησε να απολογηθεί για τελευταία φορά μπροστά σε όλους για την χριστιανική του πίστη. «Μη σου κακοφαίνεται διοκλητιανέ για αυτό που έγινε» του αποκρίθηκε. «Δεν έκαμα τίποτε άλλο από το να σου αποδείξω εκείνο που διεκήρυξα από την αρχή ενώπιόν σου, ότι δηλαδή ένα είναι ο αληθινός Θεός. Γιατί τώρα με απειλείς. Ο θάνατος δεν με τρομάζει καθόλου, μα απέναντίας είναι χαρά και ευτυχία για μένα. Θα με ενώσει αμέσω με τον Κύριό μου και θα μου χαρίσει αιώνια δόξα. Το μέλλον και ο θρίαμβος της αληθείας, ανήκει σε μία και μόνο πίστη, την πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και όταν ο Μεγαλομάρτης τελείωσε, διέταξε ο Διοκλητιανός να τον θανατώσουν αμέσως με το ξύφος. Περικυκλωμένος από πλήθο στρατιωτών, ο Γεώργιος άρχισε να βαδίζει προς τον τόπο της εκτελέσεως. Παρακάλεσε για τελευταία φορά τους δημίους του και τους συνοδούς του να τον αφήσουν να προσευχηθεί. Εκείνος τότε ανύψωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό, εσήκωσε ψηλά τα χέρια του και είπε «Δοξασμένο να είναι το όνομά σου Θεέ μου, εσύ που με γλίτωσες σαν το κυνηγημένο πουλάκι από την παγίδα των διοκτών του, εσύ που στάθηκες σε όλη μου τη ζωή ως φιλόστοργος πατέρας, χάρισέ μου τη δύναμη μέχρι τέλους» και δέξου την ψυχή μου μαζί με τους Αγίους σου. Συγχώρεσε τους εχθρούς μου και φώτισε τους να σε γνωρίσουν. Μόλις τελείωσε την προσευχή του, γονάτισε με και ο Δήμιος υψώνοντας το ξύφος τον αποκεφάλισε. Η δε ψυχή του πέταξε στεφανωμένη και ενώθηκε με τους χορούς των Αγίων. Το Άγιο λείψανό του, ένας πιστός υπηρέτης του το μετέφερε στην λίβα της Παλαιστίνης, όπου αργότερα κτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός. Η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη του Αγίου Γεωργίου την 23η Απριλίου.